Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, Κορίνθου, ο Δήμαρχος της Κορίνθου, ο κύριος Βασίλης Νανόπουλος. Και τον κάλεσα τον κύριο Νανόπουλο, γιατί ήδη στα social media, κύριε Νανόπουλε, καλησπέρα σας καταρχάς από το Real FM. Καλησπέρα σας κύριε Μάρκο, καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Λίγο σε κάποιο σημείο να σας ακούμε πολύ καθαρά, παρακαλώ πολύ, μείνετε σταθερός. Ωραία. Αυτό που γίνεται στα social media, και το βλέπω, το ανεβάζουν και πάρα πολλοί φίλοι μου και γνωστοί και άγνωστοι, είναι, παιδιά, για ένα φαγητό τώρα λέει θα πηγαίνουμε στην Κόρινθο. Εφόσον οι ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα καφέ στην Αθήνα θα είναι κλειστά, θα περιμένουμε στην Κόρινθο να συμβεί αυτό που είχε γίνει και στο παρελθόν. Το καλοκαίρι. Να έρχονται δηλαδή από την Αθήνα στην Κόρινθο για φαγητό, για να μείνουν κάποιες ώρες και να πιούν τον καφέ τους. Αρκετοί είτε έχουν εξοχικά στην Κορινθία, είτε θέλουν να έρθουν για μια ημερήσια εκδρομή. Ή και για Σαββατοκύριακο ακόμη, γιατί είναι από άλλους φίλους μου και στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Αρκαδία. Μαθαίνω ξενοδόχους ότι τα καταλήμματα είναι όλα γεμάτα, λέει, τα Σαββατοκύριακα, γιατί ο κόσμος από το να είναι στην Αθήνα και να έχει αυτούς τους περιορισμούς προτιμάει με την οικογένειά του, αν έχει οικογένεια, ή με την παρέα του, αν είναι ζευγάρια ή φίλοι, αγόρια ή κορίτσια, προτιμάει να εκδράμει, όπως θα λέγαμε, να κάνει μια απόδραση και να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο χωρίς τους περιορισμούς της Αθήνας. Ανάλογη κατάσταση θα συμβεί και στην Κόρινθο, να είσαστε πιο προετοιμασμένος από ότι το καλοκαίρι. Και γιατί το λέω πιο προετοιμασμένος, κύριε Δημαρχέ? Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα τώρα. Αν όλοι έρχονται, όπως λένε στα social, για φαγητό στην Κόρινθο, ή έρχονται για απόδραση του Σαββατοκύριακου λιγότερο, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό στην Κόρινθο. Φοβάμαι ότι η κατάσταση, πέρα από ευχάριστη για τους επαγγελματίες που θα δουλέψουν, μπορεί και να είναι κατά τη πιο επιβαρημένη στο απότερο μέλλον. Κοιτάξτε, εκείνο που περιμένω να συμβεί είναι να βελτιωθούν οι καλές συνθήκες που υπάρχουν στον Δήμο Κορινθίων, οι καταστηματάρχες να εφαρμόζουν με προσοχή και συνέπεια τα μέτρα τα υγειονομικά και τις οδηγίες της κυβέρνησης, να τηρούνται οι αποστάσεις, να υπάρχουν οι μάσκες, να χρησιμοποιείται το απολυματικό υγρό και τα λοιπά. Και επειδή μέχρι σήμερα αυτό έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί στην περιοχή μας. Συμμορφώνονται δηλαδή, λέτε, οι επαγγελματίες, κύριε Δήμαρχε, συμμορφώνονται. Οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφαρμόζουν τα μέτρα. Γι' αυτό και είμαστε μια ασφαλής ακόμα περιοχή και θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνουμε. Θα πρέπει και οι επισκέπτες μας και εκείνοι να φροντίσουν το ίδιο για να μπορέσουν να απολαύσουν και εκείνοι σε ένα ήσυχο περιβάλλον την εκδρομή τους εδώ στην περιοχή μας. Σας βοηθάει, έχω την αίσθηση, να μην επιβαρυνθεί τελικά η κατάσταση, παρότι εγώ προσπάθησα να θέσω όλη την Κόρινθο, όλους τους Κορίνθιους και εσάς προσωπικά ως πρώτο δημότη του Δήμου Κορινθίων πρώτων ευθυνών σας. Σας βοηθάει το γεγονός ότι παράλληλα με την απαγόρευση στην Αθήνα που θα οθήσει τις μάζες προς την Κόρινθο, επιβλήθηκε η μάσκα παντού μέσα έξω σε όλες τις ζώνες. Τι θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, τώρα είναι δεδομένο ότι όλοι θα εφαρμόσουν τα μέτρα. Γιατί όποιος δεν τα εφαρμόζει, όποιος δεν έχει αποστάσεις ή όποιος δεν φοράει μάσκα, είναι πια δαχτυλοδεικτούμενος. Είναι σαν τη μύγα με στο γάλα, όπως τα λέγαμε. Κοιτάξτε, νομίζω θα εφαρμοστούν τα μέτρα και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας και εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μια πολύ σωστή τακτική. Και νομίζω ότι εδώ που είναι και πιο στενό το περιβάλλον, η κοινωνία είναι πιο γνωστή ο ένας με τον άλλον, επηρεάζονται, ξέρετε, και αν μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε λίγα κρούσματα, αυτό οφείλεται και στην εφαρμογή των μέτρων, αλλά κυρίως στην προσωπική επαφή που έχουμε με τους ανθρώπους που έχουν ένα κρούσμα στην οικογένειά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι, ο Δήμος, οι αστυνομικές αρχές, όλοι οι γιατροί κτλ. Επικοινωνούμε μαζί τους, παρότι υπάρχει το ιατρικό απόρριτο κτλ. Και με την επιρροή που έχουμε καταφέρνουμε να περιορίσουμε την διασπορά. Τηρώντας τα πρωτόκολλα όλα, την καραντίνα που πρέπει στην οποία πρέπει να παραμείνει ο καθένας, γιατί ξέρετε, εδώ στην Αθήνα συνέβη και αυτό. Να αποσιωπούμε κάποια κρούσματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, όπως μου λέτε, στην επαρχία, αν η Κόρινθος θεωρείται επαρχία, στην περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει. Τυπικά, ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν δίνονται πληροφορίες από τις υγειονομικές αρχές για το ποιος ασθένησε. Ναι. Αλλά επειδή είναι μικρή η κοινωνία εδώ, γίνεται αμέσως γνωστό. Θωρακίζετε οι ίδιοι την κοινωνία σας, λέτε, κύριε Δημαρχέ. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας σας. Ένα σημαντικό συστατικό της επιτυχίας είναι αυτό. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι, κύριε Νανόπουλη, έχω την αίσθηση πια. Αυτό, δηλαδή, το μοντέλο της Κορίνθου που πέτυχε, μια κοινωνία να είναι δηλαδή μια αγροθιά απέναντι στον κορονοϊό, εφαρμόζοντας τα μέτρα. Και η περιοχή αυτή τη στιγμή είναι κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι πράσινη, αλλά είναι κίτρινη, σωστά.
Σωστά. Δεν υπάρχει και λίγες πρέπει να είναι οι πράσινες περιοχές πια. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Αυτή η περιοχή κατάφερε να παραμείνει κίτρινη παρότι δέχτηκε τα κύματα των τουριστών όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι μέχρι αρχές Οκτωβρίου, μέχρι και τα μέσα στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, ακόμη, κάναμε μπάνια στην Κόρινθο. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Ήταν μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο και μέχρι πρόσφατα στην περιοχή μας. Και παρότι ήταν ξένοι, ήταν πολλοί τον αριθμό, καταφέραμε και όλοι μαζί περιορίσαμε τα προβλήματα που υπήρχαν. Είναι πάρα πολύ λίγα πλέον. Είναι πολύ λίγα και μακάρι να συνεχίσουν να είναι λίγα. Εγώ το λέω, το φωνάζω. Σας έβγαλα σήμερα γιατί ξέρω και το μοντέλο της Κορίνθου πώς πέτυχε. Το είπατε κι εσείς. Σημαίνει πλήρη εφαρμογή και σχολαστική εφαρμογή των μέτρων. Ομοψυχία των πολιτών, των γειτόνων, των συμπατριωτών, των συμπολιτών ενός Δήμου, των συνδημοτών μιας περιοχής. Και αυτή η ομοψυχία με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων μπορεί να αποτελέσει μια ασπίδα από δείχτηκε στην περίπτωση Κορίνθου και εύχομαι να συνεχίσει να αποδεικνύεται μια ασπίδα απέναντι στον κορονοϊό, κύριε Δήμαρχε. Προσοχή και επικοινωνία χρειάζεται. Αυτό, αυτό. Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Προετοιμαστείτε, πείτε εκεί στις ταβέρνες να οργανωθούν, να φέρουν μπόλικα κρεατικά, μπόλικα ψαρικά, γιατί έχετε όλα τα καλά του κόσμου εκεί στην Κόρινθο. Οπότε, όταν θα δεχτείτε τους Αθηναίους, αφενός μεν να τους συνετίσετε να είναι πιο προσεκτικοί και όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, να τους κάνετε και μια εκπαίδευση δηλαδή, να τους ταΐσετε και καλά. Να είστε σίγουρος ότι θα περάσουν καλά όσοι έρθουν στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νανόπουλε. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.